επανασυνδέεται εφόσον η παροχή του είχε διακοπεί έως τις 31 πρώτες. Τα χρήματα που χρωστάει αυτή η οικογένεια στη ΔΕΗ. Περιμένετε, θα σας τα πω όλα. Ναι, ναι. Ατελώς επανασυνδέεται, κύριε Παπαδάκη. Και αυτό είναι σημαντικό. Χωρίς καμία επιβάρυνση. Προσέξτε, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επανασυνδέσουν γιατί έπρεπε να πληρώσουν κάποια ποσά που δεν τα είχαν. Καταλάβατε. Οι δέλυψη πρόθεσμες οφειλές τους ρυθμίζονται. Η ρύθμιση θα Άρα γίνει δεν διαγράφονται, ρυθμίζονται. Οι ρυθμιζόμενες ποιες, στην εφορία ή στη ΔΕΗ. Γιατί το νομοσχέδιο λέει μέσα ότι διαγράφονται. Όχι, όχι. Γι' αυτό σας λέω. Έχετε ένα λεπτάκι, γιατί εμείς έχουμε που δεν είναι το σωστό νομοσχέδιο. Αυτό που γιατί... να το πούμε από τα παραπολιτικά το νομοσχέδιο που βγήκε. Εντάξει. Ναι. Εγώ ναι. Δεν φταίω γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη. Ενώ ο Σωτήρος Σιωμόπουλος. Άρα υπήρξαν. Αυτό που δείχνει ότι υπήρξαν παρεμβάσεις τελευταία στιγμή, κυρία Φωτίου. Όχι, κύριε Παπαδάκη, γιατί πρέπει να μην έχουμε την αποκλειστική πρωτοβουλία των κινήσεων του Υπουργείου και να την έχει τα παραπολιτικά. Προσέξτε όμως. Λοιπόν, με σύμβαση λέω λοιπόν τώρα που συνάπτεται. Προσέξτε, μην το ξεπεράσουμε. Προηγουμένως το ερώτημα σας το έκανε ο κύριος Σιωμόπουλος, τώρα εγώ σας το κάνω, κυρία Φωτίου. Πώς θα πούμε σε έναν άνθρωπο που χρωστάει 3.000 στη ζωή, θα σου κάνουμε ρύθμιση. Όταν το ετήσιο εισόδημά του είναι 4.000. Λέμε με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, συμφωνούνται οι όροι και οι προποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου. Μα δεν θα μπορεί, ξέρετε, σας το λέω από εμπειρία, κυρία Φωτίου. Οι άνθρωποι που του διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν έχουν να το πληρώσουν, δεν μπορούν να το πληρώσουν με τίποτα, όσες και ρυθμίσεις θα τους κάνουν. Προσέξτε όμως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, να σας πω κάτι, μισό λεπτό. Ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τη σύνδεση του ρεύματος. Το ρεύμα συνδέεται έτσι κι αλλιώς. Το χρέος παραμένει όμως. Παραμένει το χρέος, συνδέεται το ρεύμα, λέτε. Μισό λεπτό. Συνδέεται το ρεύμα και συγχρόνως για ένα χρόνο τους δίνουμε 300 έως 300 κιλοβατόρες μηνιαίως δωρεάν. Μάλιστα. Άρα αυτό που σας εξηγώ είναι μια μεγάλη ανάσα νομίζω για ένα χρόνο. Των νοικοκυριών αυτών να πάρουν μια ανάσα, να βγουν από το καθεστώς του φόβου και του τρόμου και να μπορέσουν να είναι επανασυνδεμένοι κανονικά και με αυτή την παροχή. Δεν θα την πάρουν αυτή την παροχή μόνο αυτή. Πάμε τώρα στην επιδότηση ενοικίου. Ναι. Πάμε στην επιδότηση ενοικίου. Αυτά που έχω εγώ εδώ πέρα είναι επιδότηση ενοικίου για φέτος. 70 ευρώ το άτομο, μέχρι 220 ευρώ θα είναι το ανώτατο. Για οικογένεια. Για την οικογένεια και θα δοθεί σε 30.000 οικογένειες που ζουν σε ακραία φτώχεια. Σωστά. Ναι, πάλι το ίδιο είναι, έτσι δεν είναι. Και έχετε εδώ πραγματικά συμπέσει με το νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει. Ναι. Λοιπόν, η παροχή χορηγείται για το έτος 2015, για φέτος δηλαδή. Μπορεί να ανανεωθεί για το 2016 εφόσον συντρέχουν οι ρυθμίσεις και το ενδιαφέρον. Εδώ έχετε ένα λεπτό σημείο. Έχετε ένα λεπτό σημείο. Η επιδότηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δεν είναι ακατάσχετη. Ακριβώς. Δεν είναι ακατάσχετη. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι η επιδότηση του ενοικίου. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης που παίρνει αυτή την επιδότηση δεν φορολογείται γι' αυτό. Γιατί θέλουμε να κάνουμε. Άλλο σας λέω. Σας λέω εγώ άλλο. Εγώ παίρνω την επιδότηση ενοικίου. Και μου λέτε είναι ακατάσχετη. Και μετά μου λέτε συμψηφίζετε με χρέη. Κύριε Παπαδάκη, περιμένετε με. Την επιδότηση ενοικίου δεν την παίρνει ο ενοικιαστής, την παίρνει ο μισθωτής. Για να συνεννοηθούμε μεταξύ. Ναι, εντάξει, αυτό σας λέω. Δεν έχει διαφορά αυτό που σας λέω. Αλλά συμψηφίζεται με χρέη στην εφορία. Δηλαδή, αν εγώ ζω κάτω από καθεστώς ακραίας φτώχειας και χρωστάω στην εφορία, η εφορία θα μου το μπλοκάρει. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης. Περιμένετε, τα έχετε μπερδέψει μισό λεπτό. Όχι, τα έχω μπερδέψει. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης. Δεν ζείτε σε καθεστώς ακραίας φτώχειας. Α, λέτε τώρα εσείς. Δεν ζείτε σε καθεστώς. Λέτε λοιπόν. Λέω τόση ώρα. Λέτε. Είναι ο ιδιοκτήτης που ακατάσχεται. Για να γίνει κατανοητό, θα σας πω να το πούμε αναλυτικά. Ποιος παίρνει τα 70 ευρώ. Εδώ κάτσε, τι νομίζω του λέει, έχει δίκιο. Εάν χρωστάει ο ιδιοκτήτης στην εφορία, δεν θα πάρει τα χρήματα. Αυτό είναι, απλό. Συμψηφίζεται. Μα δεν τα παίρνει, σου λέει, τα χέρια του ο ενοικιαστής. Δηλαδή διευκολύνουμε τον ιδιοκτήτη.
να αποπληρώσει την εφορία του και του ασφαλιστικού οργανισμού. Επειδή το έχουν καταλάβει και τα παιδιά, τώρα μου το νομίζω ότι είναι μπερδεμένο ούτω ή άλλω. Όταν την ομιλία μου, απορώ που δεν το καταλάβει. Είναι σαφέ και είναι όπω σα το θα σου πω και θα δει ότι είναι το καταλάβει. Παίρνω εγώ 70 ευρώ, 80 ευρώ επιδότηση. Δεν την παίρνω στο χέρι μου. Την παίρνει η Ντόρα Κουτροκόη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Μάλιστα. Εάν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η Ντόρα Κουτροκόη, ναι, χρωστάει στην εφορία, ναι, της λένε εκεί που σου χρωστάγαμε θα πάρεις και το βόδι, ήταν να πάρεις 80, χρωστά στην εφορία, ναι, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, στα κρατάμε. Μάλιστα. Αυτό δεν λέτε. Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, το καταλάβατε πολύ ωραία. Και με τις τράπεζες γιατί το έχετε βάλει απ' έξω το άμα το βάλουμε έτσι. Ακριβώς γιατί θέλαμε αυτή τη στιγμή εμείς. Αφού δεν εμπλέκεται καθόλου ενοικιαστής, εμπλέκεται μόνο ιδιοκτήτης. Εξασφαλίσουμε την σχέση του πολίτη με την εφορία και με τα ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αυτό δίνουμε προτεραιότητα. Τα κουπόνια σύντησης τώρα. Δεν πάμε στα κουπόνια. Δίνουμε. Πάμε, ναι, στα κουπόνια σύντησης. Ποιοι θα παίρνουν, ναι, τα κουπόνια σύντησης? Πάλι άτομα τα οποία βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας τότε. Εδώ έχουμε βάλει 300.000. Να το βάλουμε 150. Ναι, ναι, είναι. Όχι, περιμένετε. Είναι 300.000 άτομα. Εδώ το έχετε βάλει. Εδώ το έχουμε σωστά. Αν ήταν άτομα και είναι γύρω στα 170.000 νοικοκυριά, αν θέλετε, με βάση το 1,8 που είναι η αναλογία. Η ηλεκτρονική κάρτα, η σύντηση, η κουπόνια σύντηση. Δηλαδή, εγώ μπορώ με την ηλεκτρονική κάρτα να πηγαίνω στο, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίζω κάποια πράγματα. Μάλιστα κύριε Παπαδάκη, εμείς θα προχωρήσουμε σε μια εξειδίκευση στη σκία, έτσι που ο κάθε ωφελούμενος να μπορεί να πάει είτε στο σούπερ μάρκετ ή στα μαγαζιά της γειτονιάς του, γιατί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συμβάσεις και με όλα τα μαγαζιά, έτσι και με, με τους μικρομεσαίους, έτσι ώστε να τονωθεί και η εσωτερική και τοπική ζήτηση. Τι τα πόσο, μέτρα μας, γιατί πόσο έχει προσδιοριστεί. Έχει προσδιοριστεί το μηνιαίο. Για όλα τα μέτρα, ναι, θα σας πω. Για όλα τα μέτρα είναι 200 εκατομμύρια, κύριε Παπαδάκη, και είναι ένα πρώτο βήμα αυτό που κάνουμε. Και αν ρωτήσει κάποιος από πού θα βρείτε τα λεφτά για αυτό το πρόγραμμα. Θα σας πω, κύριε Παπαδάκη. Καταρχήν θα τα βρούμε οπωσδήποτε μέσα από τα έξοδα της γενικής κυβέρνησης. Αλλά έχω να σας πω και κάτι ακόμη, αν σας ενδιαφέρει. Το Υπουργείο εδώ έχει προϋπολογισμό 12 δις. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό είχε υπολογιστεί να κατακρατηθεί για πρωτογενές πλεώνασμα 4,25 για το 2014-15. Αυτό σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, κάπου 500.000 ευρώ. Λοιπόν, θα έλεγα ότι η συμφωνία που έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή, η ενδιάμεση συμφωνία αυτή εννοώ, λέει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν θα είναι πια της τάξης των 3,5% και 4% που ήταν υπολογισμένα, αλλά τα κατάλληλα, τα πρόπια, τα περιβόητα. Ίσως θα πρέπει, θα πρέπει και αυτό. Επομένως, το σημείο, ναι, θα έλεγα, θα εξοικονομηθούν χρήματα από εκεί, από τη διαφορά του ποσοστού από το προϋπολογισμό του Υπουργείου για το πρωτογενές πλεώνασμα. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτό είναι ένα μικρό πρώτο βήμα. Είχατε όμως πριν πάμε στο πρώτο, στον επίλογό σας, 50 ένσημα για υγειονομική ασφάλιση. Ακούστε τι πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα 50, να δέχετε το ΙΚΑ με 50 ένσημα να γίνεται η ανανέωση των βιβλιαρίων ασφάλισης, πρέπει να βγει εγκύκλος. Γιατί δεν ισχύει από 28 Φεβρουαρίου έληξε. Πάνε οι άνθρωποι στο ΙΚΑ και τους λέει δεν με έχει εγκύκλος. Βεβαίως, θα γίνει και αυτό, γιατί βλέπετε ότι από τη μέρα που έχουμε έρθει, εγώ δεν έχω έρθει ούτε ένα μήνα εδώ μέσα. Το και ξέρω, βλέπετε ότι προσπαθούμε συνεχώς να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Και σας λέω εξ αρχής ότι αυτό το μικρό βήμα που κάνουμε χωρίς την παρακρουσία στον ελληνικό λαό, αλλά με πολλή περίσκεψη και αγάπη, και φροντίδα, το όριο της ακραίας φτώχειας, κυρία Φωτίου, το έχετε προσδιορίσει, μπορούμε να το πούμε στον κόσμο. Το είπα πριν, είπα, ναι, ότι θα το προσδιορίσουμε με την Κία, αλλά βρίσκεται εκεί, μέχρι 6.000 ευρώ για πολυμελή οικογένεια. Μάλιστα, 6.000 ευρώ για πολυμελή. 6.000 για πολυμελή, ναι, και 4.800 για τετραμελή. Αλλά μπορεί να το δούμε αναλόγως, θα δούμε και τα δεδομένα. Αυτό θυμίζει λίγο εδώ τα όρια για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάπου μπορεί εκεί ήταν και τα όρια για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα καταργηθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι μια άλλη υπόθεση και είναι ένα ερώτημα σημαντικό. Μεγάλο θέμα. Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 θα έπρεπε να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Προσανατολίζεστε. Κύριε Παπαδάκη, όπως ξέρετε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή πιλωτικά. Σε 13 περιφέρειες. Δεν έχει η πιλωτική του εφαρμογή. Άμα λήξει η πιλωτική του εφαρμογή, όπως είναι δεσμευμένο το Υπουργείο, θα την αξιολογήσει και από εκεί και ύστερα θα δει τι θα κάνει. Είναι τι θα γίνει, όχι τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και μας δώσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, διευκρινίστηκαν αρκετά πράγματα. Να το διευκρινίσουμε τώρα αυτό που λέγαμε. Λένε ότι δεν θα παίρνει την επιδότηση ενοικίου ο δικαιούχος στο χέρι του και θα πηγαίνει να τη δίνει στον ιδιοκτήτη. Θα πηγαίνει κατευθείαν στον ιδιοκτήτη. Αλλά όταν ο ιδιοκτήτης όμως σου λέει. Χρωστάει στην εφορία, το ποσό αυτό θα συμψηφίσει. Δεν θα το βλέπει και τι θα κάνει ο νοικιαστής. Δεν το βλέπει κανείς τότε. Δεν έχει σημασία. Ο νοικιαστής όμως είναι καλυμμένος. Ο νοικιαστής θα έχει κατά 80% ευρώ λιγότερο ενίκιο. Αλλά δεν θα πρέπει να πληρώνει λιγότερο ενίκιο. 80, 20, 100 ενίσχυση. Θα παρακαλώ να χρωστάει. Πάμε στου καλεσμένου. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βίτσας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην γραμματέας, ποτέ είναι σε παρελθόν τώρα. Αν και θα πρέπει να πούμε, εκείνος είχε βγει με κοντά 70%. Α, καλά, αυτό δεν έχει. Ο καινούριος είναι. Δεν έχει καμία. Δεν υπήρχε κι άλλος υποψήφιος, μου φαίνεται. Δεν υπήρχε, όχι. Τότε η αριστερή πλατφόρμα είχε εκφραστεί δια της. Όχι, εντάξει, τη σημασία έχει τι κάνεις από εκεί πέρα. Δεν έχει. Το είπα για την ιστορία. Ότι είχατε πάρει μεγάλο ποσοστό εσείς. Ο Μιλτιάδης Παρμισιώτης είναι μαζί μας, βουλευτής της Καλημέρα σας, Παρμισιώτη. Καλημέρα, κύριε Παρμισιώτη. Και η κυρία Κατερίνα Μάρκου, βουλευτής με το ποτάμι, είναι εδώ μαζί μας. Και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Ρωμανιάς. Βεβαίως. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βίτσα. Έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μια όπου θορυβείται η κοινωνία. Ότι πού θα βρούμε λεφτά να πληρώσουμε τις δόσεις. Στενεύουν τα περιθώρια ανασφιχτικά. Γίνονται κάποιες κινήσεις που έχουν δημιουργήσει ένα προβληματισμό. Για παράδειγμα, αναστέλλεται η πληρωμή κάποιων επιδομάτων. Ακούγεται ότι τα χρήματα τα οποία ήταν για τις